Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η εκπομπή Ματιές στα Σπορ και στο επόμενο δίωρο θα δούμε όλη την αθλητική κίνηση του διημέρου που μας πέρασε στο ποδόσφαιρο. Μια αθλητική κίνηση που είχε αρκετή ένταση, φωνές και μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στην εκπομπή ήταν καλεσμένος για το πρώτο μέρος ο προπονητής του Ηρακλή στο Ζάνι στο μπάσκετ, ο Ζήσης ο Τζιλίνης, αλλά μια έκτακτη υποχρέωση, οικογενειακή υποχρέωση τον ανάγκασε να μην παραβρίσκεται σήμερα κοντά μας. Στις επόμενες εκπομπές όμως ο Ζήσης υποσχέθηκε ότι θα είναι εδώ και θα πούμε ότι ενδιαφέρει τους φιλάθλους του μπάσκετ και του Ηρακλή. Να περάσουμε σε ένα βίντεο. Καταρχήν πρώτα να πούμε ότι ένα Σαββατοκύριακο πάλι εξελίσσαν με αρκετές φωνές, εντάσεις, διαμαρτυρίες για τους διαιτητές. Στη Χαραυγή χρειάστηκε η αστυνομία να λήξουν οι παρεξηγήσεις και ευτυχώς δεν έγινε κάτι το σοβαρό μεταξύ του παιχνιδιού της τοπικής ομάδας της Χαραυγής, του Μέγα Αλέξανδρου Χαραυγής και του Μακεδονικού Σιάτιστας. Στα Σέρβια φωνές για τη διαιτησία και στη Νέα Νικόπολη, στο παιχνίδι που θα δούμε σε λίγο και δεν τιμά κανένα μας, Σάκη, αυτές οι εικόνες και πραγματικά δεν ήρθαμε εδώ να κρίνουμε ούτε να πούμε το ποιος φταίει, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στα γήπεδα. Να πέσει το βίντεο, το μάτς στο Νέα Νικόπολη. Το μάτς είναι στο 0-3, Θανάση. Οι παίκτες της Ροδιανής, προφανώς διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις του διαιτητή, έχουν κατεβεί αριστερά στην περιοχή τους. Οι παίκτες του πρωτοχωρίου, μη έχοντας να κάνουν τίποτα άλλο, έπαιζαν την μπάλα. Ως πρόεδρος σφυρίξει ο διαιτητής. Ναι, πράγματι, ένα συνήθιστο φαινόμενο, δεν το βλέπουμε συχνά στα γήπεδα και πόσο μάλιστα στα γήπεδα της Κοζάνης, έτσι. Μακάρι να μην ξαναδούμε. Εγώ με το που μου το έστειλαν το βίντεο δεν ένιωσα και περήφανος που ασχολούμαι και θέλω να προβληθεί το αριστερικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Όλοι μας φταίνε. Όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης. Και αυτοί που και οι παράγοντες και οι προπονητές και οι διαιτητές. Μακάρι να κάτσουμε, είπαμε και τις προηγούμενες εκπομπές, να κάτσουμε να σκύψουμε το κεφάλι και να μην πληγώσουμε, παιδιά, αυτό που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο. Να πάμε και σε μια είδηση πριν περάσουμε στις βαθμολογίες και στα αποτελέσματα. Είχαμε την παρέτηση του Γιώργου Μαργαρίτη από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΦΣ Κοζάνης, καθώς και από τη θέση τεχνικού προστασίας προσωπικού. Δήλωσε πως θα μείνει απλό μέλος και ήταν, η παρέτησή του ήταν μάλλον διάσταση απόψεων με την διοίκηση. Πολλά χρόνια στα γήπεδα ο Γιώργος Μαργαρίτης. Νομίζω ότι από όπου και αν, από ποιο πόστο και αν είναι, με τον δικό τρόπο θα βοηθήσει. Αυτά ένα, μια μικρή παρένθεση. Να περάσουμε λοιπόν στα αποτελέσματα. Στην Α κατηγορία άλλαξε κάτι που η κορυφή. Διπλό του Εορδαϊκού στα Σέρβια και πέρασε πρώτος μαζί με την ΑΕΚ που πέτυχε νέα ανατροπή στις καθυστερήσεις. Πικρία για την έκβαση του σκορ στην Ελλήμια. Νίκη ανάσας και ψυχολογίας πέτυχε ο Μακεδονικός. Επηρεασμένη παρουσιάστηκε η Ακρινή στον αγώνα. Στο τέλος πήραν το τρίποντο τα Καραγιάννια. Μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς Εράτηρα και Ελάτη. Επανήλθε στις επιτυχίες η αναγέννηση Πολεμαίδας. Στο τέλος πήρε το βαθμό ο Φούφας από τον Περδίκα και ο Φούφας έπαιζε με 9 παίκτες και εκεί είχαμε ένταση. Συνεχίζει την ανωδική πορεία το Βόλιο. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. 10η αγωνιστική. Μακεδονικός Κοζάνης Απόλλωνα Κρινής 2-1. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Βελβεντό 2-1. Μακεδονικός Φούφα Επερδίκα 1-1. Αναγέννηση Πτολεμαϊδας Άρης Μαυροπηγής 3-0. Αναγέννηση Εράτηρας Έλατος Ελάτης 2-2. Τιτάν Σερβίων Εορδαϊκός 0-3. ΑΕΠ Καραγιανίων Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 2-1 και ΑΕ Ελλήμιας ΑΕ Κοζάνης 1-2.
να περάσουμε να δούμε και την βαθμολογία. Εορδαϊκός, ΑΕ Κοζάνης 26, Απόλλων Ακρινής 24, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας, Μακεδονικός Σπούφα 18, ΑΕΠ Καραγιαννίων 17, Αναγέννηση Εράτηρας, Ακαδημία Βοήου 16, ΑΕΠ Ερδίκα 12, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 10, Μακεδονικός Κοζάνης 9, Βελβεδό ΑΕ Ελλήμιας 8, Έλατος Ελάτης Τίταν Σερβίων 7, Άρης Μαυροπηγής 4. Περνάμε και στην επόμενη αγωνιστική, την 10η, Έλατος Ελάτης Εορδαϊκός, επικίνδυνη έξοδο του Εορδαϊκού, Περδίκας Αναγέννηση Εράτηρας, ΑΕ Κοζάνης Τιτάν Σερβίων, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Μακεδονικός Φούφα στο Εορδαϊκό Ντέρμπι, Απόλλων Ακρινής Ελλήμια, Βελβεντό ΑΕΠ Καραγιαννίων, Άρης Μαυροπηγής Μακεδονικός Κοζάνης, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου. Να περάσουμε να δούμε και τα βίντεο του αγώνα Μακεδονικού Κοζάνης Απόλλων Ακρινής 2-1. Ήταν μια ήττα που έριξε την Ακρινή από την πρώτη θέση. Δυνατά μπήκε ο Μακεδονικός, πέτυχε μια μεγάλη νίκη από κάθε άποψη, αγωνιστική, βαθμολογική αλλά και ψυχολογική. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μπέμπης. Αν θυμάσαι, Γιώργο, στην πρώτη εκπομπή. Το εστιατόριο είδε ένα. Είχα πει ότι ο Μακεδονικός είναι θέμα χρόνου να ανακάμψει, κάτι που το βλέπουμε και ανακάμψε μάλιστα κόντρα στην πρώτη μέχρι πρώτη, τουλάχιστον Ακρινή. Εγώ ήμουν βέβαιος ότι η ομάδα του Μακεδονικού θα ανέβαινε. Η Ακρινή φάνηκε επηρεασμένη. Εδώ πήγε να απαντήσει, έχασε μια καλή ευκαιρία. Εδώ με τον Σέχη ο Μακεδονικός χάνει ακόμα μια καλή για να ανοίξει το σκορ. Φάουλ του Αποστολίδη, περνάει λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Εδώ έχουμε δοκάρι από τον Καραφιλίδη. Δηλαδή έκανε ένα μάτς. Είχε και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Είπαμε ότι η Ακρινή παρουσιάστηκε και επηρεασμένη. Εδώ ο Σέχη κλέβει την μπάλα και ένα παλικαρίσιο γκολ. Πετυχαίνει το 2-0. Εδώ το βλέπουμε σε επανάληψη. Με υπηρεσιακό προπονητή, νομίζω. Με υπηρεσιακό προπονητή, ο κύριος Βοριαζίδης. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, το νωρίς το απόγευμα. Θα είχαν μια συνάντηση τώρα το βράδυ με τους διοικούντες, αλλά είναι δύσκολο να επιστρέψει. Πάντως, αυτό τουλάχιστον μου είπε. Ενώ έχει πιέσεις, δέχεται πιέσεις να γυρίσει στην ομάδα. Πάντως η Ακρινή έδειξε πάρα πολύ καλή ομάδα. Να ευχηθούμε πάντως να πάνε όλα καλά και οι δύο πλευρές να τα βρούνε. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαφορές τους, αλλά θα ήταν πολύ κρίμα. Η ομάδα ήταν πρώτη και τώρα δηλαδή. Εδώ τα μειώνει. Να τα κρίμα, θα ήταν το να δύο, τελικά το σκορ 2-1. Ένα ωραίο φάουλ του Καραφιλίδη, άριστο τεχνική εκτέλεση. Κάπου προς το τέλος νομίζω. Στο 85. Στο 85. Αγχώδες παιχνίδι ήταν. Ναι, ναι. Πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε στην δεύτερη κατηγορία, να δούμε τα αποτελέσματα. Διπλό και παραμένει πρώτο το πρωτοχώρι. Έβγαλε εξάσφαιρο το Κλήπτος. Ξύπνησε στο δεύτερο μέρος το Βατερό και πήρε την νίκη και είναι σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Νέα νίκη της Αιανής κρατάει την επαφή της με τις πρώτες θέσεις. Επιστροφή στις νίκες για την Κοζάνη 2004 διπλό στον Άργυρο. Καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο η Λευκοπηγή. Αέρας πέρασαν τα κρανίδια από τις αυλές. Να τα δούμε τα αποτελέσματα συνοπτικά. Στον πρώτο όμιλο, ένατη αγωνιστική. Δόξα Ροδιανής Κένταβρος Πρωτοχωρίου 0-3. Αότρα Νοβάλτο Αστραπή Κλήτους 0-6. Δαναή Κοζάνης Κοζάνη 2004 1-3. Αλιά Κονεανής Ερμής Πλατανορέματος 4-1. Απόλλων Αυλών Αέκρανη 2-1-5. Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 2-0. Εθνικός Βατερού, Αναγέννηση Λιβαδερού 3-0. Να περάσουμε και στην βαθμολογία. Κένταβος Πρωτοχωρίου 24, Εθνικός Βατερού 22, Αλιάκ Μονεανής 20, Αστραπή Κλήτου 19, ΑΕΚ Ρανιδίων, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 15, Κοζάνη 2004 15, Ερμής Πλατανορέματος 12, Δόξα Ροδιανής Αγία Παρασκευή 8, Αναγέννηση Λιβαδερού 7,
Αότρανο Βάλτου 5, Απόλλων Αυλών Δανάη Κοζάνης 1. Να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική, 10η αγωνιστική, Απόλλων Αυλών Αότρανο Βάλτου, Αστραπή Κλήτου Δόξαρο Διανής, Αέκρανιδίων Αλιάκο Νεανής, Κένταβρος Πρωτοχωρίου Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, Ερμής Πατανορέματος Εθνικός Βατερού, Μαύς Αγίας Παρασκευής Κοζάνη 2004, Αναγέννηση Λιβαδερού Δανάη Κοζάνης. Να περάσουμε και στον δεύτερο όμιλο, στην δεύτερη κατηγορία. Εκεί είχαμε επεισοδιακή ισοπαλία στη Χαραυγή. Σκόνταψε ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Ο Μακεδονικός Σιάτιστας, να πούμε, που έβγαλε και ανακοίνωση, διαμαρτύρεται και πολλά παράπονα για την φιλοξενία της Χαραυγής. Ακρίτες 7 αστέρων, σπουδαία διπλά του ατρομήτου στην Ακαδημία Σιάτιστας και της Ασβεστόπετρας στην Ποντοκόμη. Τρίποντο για το Καριοχώρι που ανεβαίνει. Πέρασαν και πλησιάζουν κορυφή η Γαλατινή από τον Πολυνίκη και ο Πάο Κύρων από την Κρυόβρηση. Να τα δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα στην ένατη αγωνιστική δεύτερο ομίλου. Ακαδημία Σιάτιστας Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 2-4. Ακρίτης Κοζάνης Δόξα Μικροκάστρου 7-0. Μέγας Αλέξανδρος Καραυγής Μακεδονικός Σιάτιστας 1-1. Βέρμιο Καριοχωρίου Αμφότοπος 2-0. Ποντοκόμη Ερμής Ασβεστόπετρας 0-1. Ηρακλής Κρυόβρησης ΠΑΟΚ Κύλων 2-4 και Πολυνίκης Γαλατινή 1-2. Στη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Μακεδονικός Σιάτιστας 23, Γαλατινή 21, Ακρίτες Κοζάνης, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 19, ΠΑΟΚ Κύλων 18, Ερμής Ασβεστόπετρας 16, Ποντοκόμη 15, Πολυνίκης Πτολεμαΐδας 11, Ηρακλής Κρυόβρησης 10, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 9, Ακαδημία Σιάτιστας Βέρμιο Καριοχωρίου 7, Δόξα Μικροκάστρου 3, Αμφότοπος 0. Να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική, στη 10η, Πολυνίκης Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής. Μακεδονικός Σιάτιστας Ακρίτες Κοζάνης, ένα σπουδαίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι στη Σιάτιστα. Γαλατινή Βέρμιο Καριοχωρίου, Δόξα Μικροκάστρου Ηρακλής Κρυόβρησης, Ανθότοπος Ποντοκόμη, Πάο Κύλων Ατρόμητος Πτολεμαΐδας, και αυτό δυνατό παιχνίδι, και Ερμής Ασβεστόπετρας Ακαδημία Σιάτιστας. Να πούμε, Γιώργο, λίγο μετά και τα δύο στραβοπατήματα του Μακεδονικού Σιάτιστας, ότι έχει πλησιάσει η Γαλατινή στους δύο βαθμούς. Είχε ξεκινήσει πολύ καλά ο Μακεδονικός Σιάτιστας, είχε 7 νίκες, 7 σε εισάρτημα παιχνίδια, ενώ στα δύο τελευταία τώρα βλέπουμε λίγο η ομάδα να κρατά κάποιους δίνει καμίους. Δίνει και νέο ενδιαφέρον. Και δίνει νέο ενδιαφέρον, ήδη όπως είπαμε στους δύο βαθμούς, ακολουθούν και οι Ακρίτες πιο κάτω με 19. Και ο ΠΑΟΚ Κύλων έρχεται. Και ο ΠΑΟΚ Κύλων με τον Ατρόμητο, όπως βλέπουμε στην βαθμολογία, από 19 βαθμούς έχουν οι Ακρίτες ο Ατρόμητος. Και μετά, όπως είπες και όπως είπαμε στην βαθμολογία πριν, όπως είπε η Σύση, και 18 τα κιλά. Να περάσουμε να δούμε τα βίντεο από την δεύτερη κατηγορία. Ξεκινάμε με τον αγώνα Δανάη Κοζάνης, Κοζάνη 2004. Οι Δανάοι ευνηδίασαν και νωρίς άνοιξαν το σκορ. Αρκετά πέναλτι είχαν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ήταν 3 πέναλτι και 2... Άστοχα, έτσι, με το Δελιολάνι έκαναν το 1-0. Η Κοζάνη 4 συνέχεια πίεσε και κέρδισε πέναλτι από βολή του Ζησιάδη, βλέπουμε στο χέρι. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Ράπτης για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας των Δαναών. Συνεχίστηκε η πίεση της Κοζάνης 2004, χάνει μια καλή ευκαιρία με τον Άνω. Και οι Δανάοι, όποτε έβγαιναν στην αντεπίθεση, ήταν επικίνδυνοι. Εδώ το 1-1 από τον Καλαθανάση στο 42. Νομίζω αυτές οι δύο ομάδες έχουν παίχτες, τους πιο μικρούς παίχτες από όλη την κατηγορία, τουλάχιστον από αυτόν τον όμιλο. Δεν έχει πολλούς. Είναι ομάδες ακαδημιών. Εδώ έτσι, ναι. Έχουν με 16 χρόνια. Ακυρώνεται ένα γκολ της Κοζάνης 2004 ως offside. Ο Χαρισίου το σημείωσε. Εδώ μια καλή ευκαιρία των Δανάων από κρούει ο τερματοφύλακας Κοζάνης 2004. Συνεχίζει την πίεση η φιλοξενούμενη. Εδώ χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας των Δανάων και ο Ράπτης από κοντά δίνει προβάδισμα, πετυχαίνει την ολική ανατροπή 1-2. Και ακολουθούν άλλα δύο πέναλτι νομίζω στη συνέχεια. Εδώ είναι μια ευκαιρία ακόμα από την Κοζάνη 2004.
Ναι, αλλά δύο πέναλτι. Τώρα θα εδώ σε αυτή τη φάση θα κερδίσει πέναλτι. Θα κερδίσουν πέναλτι οι Δανάοι. Το οποίο θα χάσουν όπως θα δούμε. Θα το εκτελέσει ο Αντωνιάδης ο ίδιος που το κέρδισε. Αλλά ο Νίκο θα αποκρούσει. Ριστά θα μένουν πέναλτι. Έτσι, στα 3-1. Μπαίνει. Και στη συνέχεια, στις καθυστερήσεις του αγώνα, νέο πέναλτι, το βλέπουμε το χέρι του αμυντικού, δίνει το πέναλτι, αυτή τη φορά. Ο Παπανικολάου θα είναι εύστοχος και θα γράψει το τελικό 1-3. Όπως είπες, νέες ομάδες και οι δύο. Να περάσουμε στο πολύ συζητημένο μάτς, να δούμε και τα γκολ. Δόξα Λοβιανίση, γιατί αυτό μας ενδιαφέρουν. Τα γκολ, αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ. Δόξα Λοβιανίση, Κένταυρος Πρωτοχωρίου, 0-3. Τρία γκολ, βέβαια, που σημειώθηκαν στα τελευταία 5 λεπτά. Ναι, ναι, και ενώ έπαιζαν με νέα παίκτες οι Λοβιανοί. Διαπυρώθηκε σιδήρου, δηλαδή, η νίκη του Πρωτοχωρίου. Από το 30 έπαιξαν με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Καψούρη. Θα πάρει δύο κίτρινες μαζί, η πρώτη για σκληρό φάουλ και η δεύτερη για εξύβριση. Και με 9 από το 70 λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Νάνο. Η πίεση του Πρωτοχωρίου λόγω της αθλητικής περιοχής του έγινε εντονότερη και καρποφόρησε στο 86 με το γκολ του Γραντζά. Στο 88 έγινε το 0-2 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σιαπανίδη. Και στο 93 πάλι ο Σιαπανίδης, το 0-3, ένας Σιαπανίδης που σκοράρει κατά βούληση. Τον είχαμε και καλεσμένο την περασμένη εβδομάδα, βέβαια. Ναι, με τη λήξη του αγώνα οι άνθρωποι της Ροδιανής εξέφρασαν φοβερά παράπονα για τη διαιτησία του κυρίου Μπαϊραμίδη. Ίσως όλα κρίθηκαν μετά και τις δύο αποβολές, η μία βέβαια στην αρχή του παιχνιδιού, η άλλη προς το τέλος. Όσο να είναι όταν μένεις και με 9 παίχτες, δεν είσαι και στα καλύτερά σου. Οι Ροδιανοί που φέτος δεν παρουσιάζεται τόσο δυνατή όσο πέρυσι. Θυμάμαι πέρυσι είχε κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι πιο δύσκολος ο όμιλος όμως. Όταν έχεις αντιπάλους όπως το Πρωτοχώρι, το Βατερό, την Ιαννή, το Κλήτος, σίγουρα δεν μπορείς να ελπίζεις και σε πολλά. Πάντως το παιχνίδι είχε πολύ παρασκήνιο, πολλές φωνές. Είπαμε να μην ξανασύμβουν αυτά τα... Εδώ η αποβολή του Νάνου, τα παράπονα του στην εξέδρα. Είναι η δεύτερη αποβολή, στο 70 είναι αυτή. Ένας Νάνος που πραγματικά κοσμεί τα γήπεδα της Β' κατηγορίας. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Θητεία στην Κοζάνη, όπως είπαμε, Βατερό. Στη συνέχεια τα πράγματα με 10 παίκτες έγιναν πιο εύκολα τα πράγματα για το Πρωτοχώρι. Ένα Πρωτοχώρι που φέτος έβαλε πλώρη για ψηλά. Να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, ήδη είναι πρώτο, 24 βαθμούς. Με τον Τάκη τον Σταθόπουλο στον πάγκο. Και με αρκετούς, όπως μας είπαν και στην προηγούμενη εκπομπή, με αρκετούς νέους παίκτες που δυνάμωσαν πολύ την ομάδα. Εδώ βλέπουμε και το γκολ του Πρωτοχωρίου. Πώς το βλέπεις τα πράγματα? Εγώ βλέπω ότι στη δεύτερη κατηγορία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και στους δύο ομίλους. Ναι, οι αποστάσεις σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία είναι πολύ κοντινές. Όχι ότι στον άλλο όμιλο βέβαια έχουν ξεφύγει ομάδες, αλλά σίγουρα ο πρώτος όμιλος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορούμε να πούμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Okay, ο δεύτερος δεν πάει. Εδώ το γκολ του Σιαπανίδη, το πέναλτι. Και εδώ είναι αυτό που είδαμε πριν. Είδαμε στην αρχή. Ναι. Στην αρχή που με τους παίκτες του Πρωτοχωρίου να παίζουν τις πασούλες. Οι Ροδιανοί νομίζω ήταν τιμωρημένοι, είναι η δεύτερη και τελευταία φορά. Αυτό δεν είναι. Η δεύτερη είναι, έπαιξε στη Νέα Νικόπολη, γι' αυτό έπαιξε και στη Νέα Νικόπολη. Είχε τιμωρηθεί δύο αγωνιστικές. Επιστρέφει επομένως στην επόμενη εντός έδρας αγώνα, στο σπίτι της, τέλος πάντων, όπως λέμε. Να περάσουμε και στον επόμενο αγώνα. Μέγας Αλέξανδρος Λεύκο Πηγή, Αγία Παρασκευή, ντέρμπι και εδώ. Εύκολο απόγευμα για την ομάδα της Λεύκο Πηγής, που οι δύο ομάδες είναι νεοφώτιστες και παρουσιάζουν πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
Επικράτησε, όπως είπαμε, η Λευκοπηγή με σκορ 2-0 σε ένα γήπεδο που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν δυο γειτονικά χωριά και απόλαυση γενικά. Αυτό είναι το περίεργο, ότι ο κόσμος πηγαίνει σε τοπικά παιχνίδια τοπικού πρωταθλήματος και δεν πάει στον αγώνα της Κοζάνης. Αυτό είναι σίγουρα άξιο σχολιασμό. Στο τέταρτο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Γιάννης Παπαζήσης με ένα εύκολο τετατέτ. Το ξαναβλέπουμε. Σε αργή κίνηση, τον γκολ του Παπαζήση στο τέταρτο λεπτό. Κρίθηκαν στα πρώτα 15 λεπτά. Στα πρώτα 15 λεπτά το σκορ έγινε 2-0 και από εκεί και πέρα διαφύλαξε εδώ τον γκολ του Τζιμόπουλου. Ο Γιώργος ο Τζιμόπουλος, να πούμε ότι είναι αδερφός του Θέμη του Τζιμόπουλου που παίζει στον Μπάζ Γιάννενα. Ένα πολύ καλό γκολ. Πολύ καλό γκολ. Πραγματικά goal. Πολύ ωραίο γκολ. Αξίζει να το δούμε και δύο και τρεις φορές. Θα το ξαναδούμε τουλάχιστον μία. Ωραία. Είχαμε και την κόκκινη κάρτα στον αρχηγό της Αγίας Παρασκευής, τον Καλημέρη, στο 63. Είχε ήδη κριθεί όμως το παιχνίδι, ναι, εντάξει, σίγουρα και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Το ξαναβλέπουμε ένα... Από πολύ μακριά, από πολύ μακριά. Και η μπάλα πήγε στο παραθυράκι. Όπως είπαμε, μπαίνω και όμορφα γκολ και στη Β' αλλά και στη Γ' κατηγορία, Θανάση. Αλλή μόνο, ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Ακαδημία Σιάτιστας Ατρόμητος Πτολεμαΐδας. Ένα πολύ καλό παιχνίδι και εκεί στη Σιάτιστα. Η Ακαδημία έπαιξε με ψυχή, αλλά δεν χαμογέλασε. Ο Ατρόμητος Πτολεμαΐδας δείχνει φέτος τα δόντια του. Είναι το δεύτερο, νομίζω, εντός έδρας παιχνίδι της Ακαδημίας Σιάτιστας και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, παίζε μέσα. Βλέπαμε φάσεις. Εδώ στο 6 ο Μουστάκας έκανε το 1-0 ύστερα από πάσα του Κατσίρη. Στο 13 ο Χαραλαμπίδης ισοφάρισε σε 1-1. Στο 20 ο Κατσίρης δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η Ακαδημία διαμαρτύρεται σε μια φάση που ο Μουστάκας στο 31 έφυγε πίσω από τη σέντρα, αλλά ο πρώτος διετής σήκωσε offside. Υποστηρίζω ότι δεν ήταν offside. Στο 33 και πάλι ο Χαραλαμπίδης με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ακαδημία βγήκε δυνατά, αλλά με τον Κατσίρη στο 60 και ύστερα από λάθος του Ατρομήτου του Λεμαΐδας έκανε, υπήρξε μια πίεση. Ωραίο και το χρώμα της εμφάνισης που έχουμε. Η γυναίκα, πώς να βλέπουμε, η γυναίκα. Λεγάκι, εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου τώρα να πούμε, πρόλαβε η ζήση, ναι. Στο 80 ο Ατρόμητος του Λεμαΐδας κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Βλαδίκας και έκανε το 1-3. Στο 81, στο επόμενο λεπτό, ήρθε το γκολ για την Ακαδημία με τον Ντέρο, μείωσε σε 2-3. Ο Ατρόμητος του Λεμαΐδας είχε δοκάρει με τον Χαραλαμπίδη στο 85. Εκεί που η Ακαδημία πίεζε και ήθελε να ισοφαρίσει, πίεζε για την ισοφάριση. Και άλλο πέναλτι, το δεύτερο για τον Ατρόμητο τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και ο Κωστάκογλου έγραψε το τελικό Ακαδημίας Σιάτιστας Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 2-4. Άλλες δύο ομάδες με ακαδημίες, έτσι. Και οι δύο ομάδες, ναι, ακαδημίες. Προέρχονται από ακαδημίες που προσφέρανε, βγάλανε και κάποιους παίχτες, μεγαλύτερες κατηγορίες τους δώσανε κατά καιρούς. Η Ακαδημία Σιάτιστας, η οποία έκανε και φέτος συνένωση με τον Μακεδονικό. Να περάσουμε σε γρήγορα στο επόμενο βίντεο. Βέρμιο Καρυοχωρίου Ανθότοπος. Έσπασε το ρόδι το Βέρμιο, πρώτη νίκη. Και ένας Ανθότοπος που δεν έχει πάρει ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα. Δεν έχει πάρει βαθμό και παρουσίασε στις αρχές, στα φιλικά τουλάχιστον που την είδα, πολύ καλό πρόσωπο. Το Βέρμιο, ενώ είχε την υπεροχή, στο 44 έχουμε τον γκολ για την ομάδα του Βέρμιου, όταν ο Χριστοφορίδης βρήκε στο χώρο του κέντρου με πάσα τον Μοταρίδη και αυτός έφυγε πίσω από τους αμυντικούς και με έξυπνο πλασέ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα και έκανε το 1-0. Στο 87 έχουμε το 2-0, σε διώξιμο από την ομάδα του Βερμίου. Η μπάλα έφτασε στο χώρο της άμυνας του Ανθότοπου. Την έλυχε ο Μαρασλίδης για να τη γυρίσει στον τερματοφύλακα και έκανε το λάθος. Μπήκε στη φάση ο Κουταρίδης, πήρε την μπάλα, πέρασε τον τερματοφύλακα και σε άδεια εστία έκανε το 2-0. Και αυτό πολύ ωραίο γκολ ήταν.
Το Καριοχώρι σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Βλέπουμε μια πολύ καλή ευκαιρία που χάνεται. Το θυμόμαστε όλοι το Καριοχώρι. Πριν από 3 χρόνια ήταν στην Α κατηγορία. Είχε διατελέσει και ο κύριος Καραθανάσης αρκετά χρόνια προπονητής εκεί. Τώρα βλέπουμε στο Β' τοπικό, αλλά δεν έχει και πολύ όρεξη. Βλέπουμε η ομάδα να επιστρέψει τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Γίνεται μια πάντως πολύ καλή προσπάθεια από τους ανθρώπους εκεί του Καριοχωρίου. Οργανωμένη προσπάθεια και θέλουν, εγώ πιστεύω ότι καλύτερο. Σίγουρα δεν ξεκίνησε καλά, έκανε την πρώτη της νίκη. Ο Ανθότοπος και αυτός παλεύει να έρθει σε ριχά νερά. Να περάσουμε στην τρίτη κατηγορία, να δούμε τα αποτελέσματα, βαθμολογίες. Λοιπόν, στο 90 το τρίποντο πήρε η πρωτοπόρος Άνω Κόμη. Έφερε γκολ στους πύργους, αγγλική νίκη για τους γηπεδούχους. Εύκολη νίκη της Λευκόβρησης. Επισοδιακή ισοπαλία με 3 κόκκινες στα Πετρανά, μεταξύ του Κεραυνού και του Ιωνικού Βαθυλάκου. Νίκησαν και ανεβαίνουν οι Ηρακλής Πολεμαϊδές και Μεταξάς. Να δούμε τα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική. Άνω Κόμη Καρυδίτσα 1-0, Άρης Καλονερίου Αοκρόκου 0-1, Δόξα Βερμίου Πύργων Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης 5-4, Κεραυνός Πετραλών Ιωνικός Βαθυλάκου 2-2, Δόξα Λευκόβρησης Κεσαριά Κήπου Σπάρτου 4-0, Ηρακλής Πολεμαϊδας Δράσης του Τηλίου 3-2 και Πρόοδος Μεταξά ΕΑΣ Μικροβάλτου 4-2. Να δούμε τη βαθμολογία. Άνω Κόμη 19, Δόξα Λευκόβρησης 18, Ιωνικός Βαθυλάκου 16, Ελπίδες ΑΕΚ 14, ΕΑΣ Μικροβάλτου, Ηρακλής Πτολεμαΐδας, Δόξα Βερμίου Πύργων 12, Κεραυνός Πετρανών 10, Δράση Σωτηλίου, Πρόοδος Μεταξά 8, ΑΣ Καρυδίτσας 6, Άρης Καλονερίου, ΑΟ Κρόκου 3 και Σαριά Κήπος Σπάρτος 0. Επόμενη αγωνιστική, 8η, Πρόοδος Μεταξά ΑΟ Πύργων, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης Δόξα Λευκόβρησης, ΕΑΣ Μικροβάλτου Άρης Καλονερίου, Κεσαριά Κήπου Σπάρτου Άνω Κόμη, ΑΟ Κρόκου Κεραυνός Πετρανών, Καρυδίτσα Ηρακλής Πτολεμαΐδας, Ιωνικός Βαθυλάκου, Δράση Τσοτηλίου. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική. Να περάσουμε στο βίντεο, να περάσουμε στον αγώνα Άνω Κόμη Καρυδίτσα, μια αγχωτική νίκη για την Άνω Κόμη που ήρθε στο 90, πίεζε από την αρχή, δεν κατάφερε να σκοράρει, έχασε ευκαιρίες. Αλλά η λύτρωση ήρθε στο 90. Έστω και στο 90, εντάξει, αν ακόμη παρέμεινε πρώτη, 19 βαθμούς. Ο Τσιμπούρας το έβαλε το γκολ. Πρώτη, είδαμε, εδώ γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια από τους ανθρώπους εκεί της Άνω Κόμης. Πέρυσι, από τις τάχτες θα έλεγα, ανασυντάχτηκε η ομάδα. Πολύ όρεξη και στηρίζουν όλο το χωριό την ομάδα. Μεγάλο χωριό είναι ακόμη, έχει παίξει και Δέλτα Εθνική. Έλειπε βέβαια από το ρεσιτεχνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά να επιστρέφουν. Φαντάζεσαι σαν το φαβορί, ενισχύθηκε φέτος, πήρε έμπειρους παίχτες. Νομίζω η Άνω Κόμη και η Λευκόβρηση θα είναι οι δύο ομάδες που θα παλέψουν. Χωρίς να αποκλείουμε βέβαια και τον Βαθυλάκο. Είναι και ο Ιωνικός Βαθυλάκου που φέτος. Και αυτή η ομάδα πέρυσι δεν είναι. Εδώ έχετε το γκολ της λύτρωσης από τον Τσιμπούρα στις καθυστερήσεις. Να πούμε ότι και στο 94 ο Στέφανος Γκόγκος σημείωσε γκολ, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Το βλέπουμε σε επανάληψη. Ψύχησε στην άμυνα, πρώτη κεφαλιά. Και ο Τσιμπούρας κάνει το 1-0 και πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες της Άνω Κόμης. Πάμε στο επόμενο βίντεο γρήγορα. Πρόοδος Μεταξά, ΕΑΣ Μικροβάλτου. Εδώ ο νόμος του ποδοσφαίρου στο μεγαλείο του. Το μάτς μέχρι το 86 ήταν 1-2. Και από τρίτα μάτια, Θανάση, έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Στο 0-1, το 0-1 έγινε στο 4 από τον Γιώργο Σαΐτη, που δέχτηκε μπαλιά 40 μέτρων στην πλάτη της άμυνας του Μεταξά και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Και έλεγα ότι ήταν 1-2 και είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, θα
ο Ιάς Μικροβάλτου μέχρι το 86 και τίποτα δεν προμήνει ότι θα. Δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, μετράνε τα γκολ, όσες ευκαιρίες και να χάσεις μια ομάδα. Στο 11 έγινε το 1-1 από τον Χρυσοβαλάνη Παρασκευόπουλο, με σούτ έξω από την περιοχή. Το ξαναβλέπουμε, πολύ ωραίο γκολ, είπαμε. Παντού μπαίνουν το παντού μπαίνουν ωραία γκολ, βέβαια. Εδώ φοβερή ευκαιρία, διπλή χάνεται από το Μικρόβαλτο. Στο 31 γίνεται το 1-2 με απευθείας χτύπημα φάουλ από τον Νίκο τον Νάστο. Αφήνει άναδο τον τερματοφύλακα. Δύο πολύ ωραία γκολ. Και εδώ, όπως είπαμε, όλα έδειχναν ότι ο Έντας θα πάρει εύκολα την νίκη. Είπαμε, αμήλικτος ο νόμος του ποδοσφαίρου. Αν δεν βάλεις γκολ, θα δεχτείς. Ο Μεταξάς έδειξε γερή κράση, δεν τα παράτησε, έτσι. Και τιμώρησε τον νέο Μικροβάλτου για την αστοχία του. Στο 86 έγινε το 2-2 από τον Θόδωρο Αναγνώστου, που εκμεταλλεύτηκε ασθενή απόκρουση του Αλεξόπουλου. Το Αλεξόπουλο και πλάσαρε από κοντά. Τα πάνω κάτω λοιπόν μέσα σε 5 λεπτά. Ναι, ναι. Στο 89 θα γίνει το 3-2 από τον Χρυσοβαλάνη τον Παρασκευόπουλο, πάλι με κοντινό πλασαριστό σουτ. Και στο 91 θα γίνει το τελικό 4-2 και πάλι από τον Χρυσοβαλάνη. Χατρίκ λοιπόν ο Χρυσοβαλάνης. Παρασκευόπουλο που... όπως είπες, είναι έβαλε χατρίκ. Σημείωσε τρία τέρματα, ναι. Δύο ομάδες που θα πω για το Μεταξά έχει πάρα πολύ δυνατή έδρα και ο Έας Μικροβάλτου και από πέρυσι θέλει να πρωταγωνιστήσει. Φέτος δεν ξεκίνησε και τόσο καλά, προσπαθεί να συνταχθεί. Θα δείξει. Αυτά ήταν λοιπόν τα βίντεο από Α, Β, Γ κατηγορία. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας. Μείνετε μαζί μας. Τρίτο μέρος της εκπομπής και κοντά μας είναι οι άνθρωποι μιας ιστορικής ομάδας, μιας ομάδας που πριν δύο χρόνια, για μια τριετία περίπου, έδινε ρεσιτάλ στα γήπεδα της Δέλτα Εθνικής και όχι μόνο όπως πολλές ομάδες δεν διαλύθηκε, αλλά έβαλε πλώρη για νέα και μεγάλα πράγματα. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Ερίκο τον Δαβιδόπουλο, τον πρόεδρο του Εθνικού Βατερού, τον Νίκο τον Σάβα, υπεύθυνος τύπου, και τον αρχηγό τον Μπάρη, τον Λεωνιδάκη. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την πρόκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Μια εκπομπή που έλειπε από τα θετικά δρόμενα του νομού. Να είσαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Ερίκο. Ερίκο, υπήρξατε πριν χρόνια στο Δέλτα Σίγμα του Βατερού με ένα κενό διάστημα. Επανήλθατε για να χτίσετε τον νέο εθνικό, νέο Δέλτα Σίγμα, νέοι στόχοι. Οι στόχοι της ομάδος είναι να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει στην κατηγορία που ξαναμόζει. 40 χρόνια ο Εθνικός Βατερού ήταν ομάδα που δεν είχε πέσει από την άφρα στην Εθνική, με ανόδους μάλιστα στην Δέλτα Εθνική και τα τελευταία 3 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, όπως είπατε. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, νέα παιδιά και έμπειροι παράγοντες. Δηλαδή, έχουμε ένα μείγμα στο Συμβούλιο με νέα παιδιά και με μεγαλύτερους. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Πιστεύω δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η νέα προσπάθεια. Περάσαμε πολλά. Γίναν πολλά πράγματα στο χωριό που δεν έπρεπε να γίνουν. Ευτυχώς πριτάνευσε η ψυχραιμία και η λογική και δεν είχαμε και άλλα προβλήματα. Τέλος, καλά, όλα καλά, μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα και να επαναφέρουμε την ομάδα στη θέση που της αξίζει.
Όπως είπαμε, ο Εθνικός ήταν ο πρωταγωνιστής και με φοβερή πορεία στην ΔΕΛΤΑ Εθνική. Νίκο, τι έφταξε και έφτασε ως εδώ? Εγώ δεν πίστευα. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Εγώ δεν πίστευα ότι έφταξε κάτι. Είμαστε ένα χωριό 800 κατοίκων. Η ομάδα τρία χρόνια πιστεύω ότι πρωταγωνίστησε στην ΔΕΛΤΑ Εθνική. Έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αν δεν βγήκε κατηγορία, επειδή δεν βγήκε κατηγορία, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό, ότι είμαστε ένα μικρό σωματείο, τα έξοδα ήταν πάρα πολλά και η ομάδα έκανε την κοιλιά της και έπεσε στα τοπικά πρωταθλήματα. Να βάλουμε στο κομμάτι λίγο και τον Μπάρη. Θέλω να το ρωτήσω λοιπόν τον Μπάρη για την αλλαγή του προπονητή. Πριν από μια-δύο εβδομάδες ήρθε στην ομάδα ο κύριος Σαμαράς, ο Μιχάλης. Μια αλλαγή πιστεύεις ως προς το καλύτερο, θα ωφελήσει αργότερα, γενικά ωφελούν οι αλλαγές των προπονητών μέσω της περίοδου? Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, η ομάδα βρέθηκε σε μια στιγμή στην οποία κάτι έπρεπε να αλλάξει. Σε μια ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το ποδοσφαιρικό τμήμα, ούτε η διοίκηση. Την πληρώνει πάντα ο προπονητής, είτε φταίει είτε δεν φταίει. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, πάντα φταίνε και οι δύο πλευρές στο ποδόσφαιρο, δηλαδή και ποδοσφαιριστές και προπονητές. Κάναμε την αλλαγή και από ό,τι φαίνεται η ομάδα βρήκε τον εαυτό της. Ίσως ο κύριος Σαμαράς είναι ο καλύτερος προπονητής στην περιοχή. Έχουμε το καλύτερο υλικό στην κατηγορία, πιστεύω. Και τραβάμε τον δρόμο μας για την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Πρόεδρε, η ομάδα το καλοκαίρι ενισχύθηκε και με έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά και με ποδοσφαιριστές από το χωριό. Αυτό ήταν, είχαμε μιλήσει το καλοκαίρι και αυτό ήταν μια αρχική σου επιθυμία. Ήταν από τις αρχικές επιθυμίες ότι να φέρω παιδιά από το χωριό. Το έχω πει, το λέω επανειλημμένες φορές και τότε που ήμουν και στο Συμβούλιο, τότε που η ομάδα έκανε την πολύ μεγάλη πορεία με το τελικό κυπέλλου Εραστεχνών και στη συνέντευξη που κάναμε, τους είχα πει το εξής. Ότι δεν μπορώ να είμαι σε ένα συμβούλιο που δεν παίζει βατελείο ποδοσφαιριστής. Είναι άποψή μου, είναι αρχή μου, την υπερασπίζομαι από εδώ και πολλά χρόνια και είμαι. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που επέστρεψαν, όλα τα παιδιά επέστρεψαν, γιατί τα παιδιά αυτά κατά κάποιο τρόπο φύγανε απαξιωμένα από την ομάδα και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Κοιτάς πρώτα τα του οίκου σου, με παιδιά από το χωριό σου χτίζεις μια καλή ομάδα. Και με τις προσθήκες των λίγων ποδοσφαιριστών που είχαμε. Δεν έχουμε τίποτα με τους ξένους. Στα ίσα έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τους ξένους ποδοσφαιριστές από την πορεία μου και τη συνεργασία που είχα στην Εθνική, αλλά πάνω απ' όλα. Ήθελα παιδιά του χωριού. Ομάδα από χωριό που δεν έχει παιδιά δικά της, δεν έχει ταυτότητα. Τον πρώτο λόγο σίγουρα σε όλες τις τοπικές ομάδες έχουν τα παιδιά του χωριού. Και οι άλλοι όλοι είναι αλίμονο. Είπε και ο Σάκης εδώ ότι έγινε η αλλαγή του προπονητή. Με τον κύριο Σαμαρά, όταν συζητήσατε, ήταν ξεκάθαρη, η συμφωνία ήταν ξεκάθαρη για τους στόχους της ομάδας. Με τον κύριο Σαμαρά, για να πάρει η ομάδα τον προπονητή του, τον κύριο Σαμαρά. Στο Β' τοπικό πιστεύω ότι ο στόχος της ομάδας είναι για να βγει κατηγορία, να αλλάξει κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή τη χρονιά, να αλλάξει κατηγορία. Το χωριό βοηθάει? Βοηθάει το χωριό. Αρχίζει κατεβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε. Καλό μέσα από την εκπομπή σας όλο τον κόσμο του Βαδρού να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Ο Εθνικός είναι ολονών, δεν είναι ούτε του Ρίκου του Αβδόπουλου, ούτε ενδεχομένως κάποιο άλλο, για να μην αναφέρουμε τώρα ονοματολογίες. Να κατεβούν όλοι στο γήπεδο. Και παλιοί παράγοντες που διετέλεσαν, τους θέλω να κατεβούν στο γήπεδο. Λίγο να κάλεσμα δηλαδή. Ναι, κάλεσμα, να ρωτήσουμε λίγο τον Μπάρη πάλι στα αγωνιστικά. Γιατί μέχρι τώρα πορεία της ομάδας είναι δεύτερη, με απόσταση βέβαια 2 βαθμών. Έχει την καλύτερη επίθεση στο Μαντερό, την καλύτερη άμυνα. Πώς βλέπεις έτσι τη συνέχεια? Ήρθες πριν βέβαια πάτε για το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρετε στο τέλος? Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, έχουμε το καλύτερο υλικό στην κατηγορία μαζί με το κλήτος, σαν δυναμικότητα ομάδας. Το ότι έχουμε την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα είναι λογικό. Και μόνο στόχος είναι το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Το ότι είμαστε δεύτεροι είναι καθαρά από 2 ατυχίες που είχαμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε για το απόλυτο και. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι παραφώνιο και είναι δρόμο ταχύτητα. Όποιο κοντάξει λιγότερες φορές θα βγει και έτσι. Θα πάμε σε μια πονεμένη ιστορία. Φέτος τουλάχιστον. Πώς βλέπετε την διαιτησία, Νίκο? Θα σας απαντήσω εγώ. Εγώ πιστεύω, κατά την άποψή μου, ότι φέτος το Βατερό δεν ευνοήθηκε σε κανένα παιχνίδι και ίσως έχει αδικηθεί κιόλας.
γιατί πιστεύω, ακούω πολλά και δεν μ' αρέσουν ότι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης είναι από το Βατερό Κοζάνης, ότι είναι συγγενής μου, ότι είναι τάδε και ότι το Βατερό θα βγει και ότι το Βατερό θα κάνει. Ελάτε να δείτε παιχνίδια του Βατερού, τα οποία πιστεύω εγώ ότι έχει αδικηθεί. Δεν πιστεύω ότι το Βατερό ευνοείται από τη διατησία, σε κανένα παιχνίδι. Ποιος θεωρείς αντιπάλους στο στόχο σας, Γιάννη, ποιο κύριος αντιπάλους? Πάντα μιλάμε βάσει βαθμολογίας. Για μένα, εγώ κοιτάω τη δικιά μου την ομάδα. Θεωρώ ότι θα είμαστε μία από τις δύο ομάδες που θα πανηγυρίσει την άλλη. Αλλά βάσει βαθμολογίας είναι τρεις ομάδες ακόμα, οι οποίες διεκδικώ. Αν μου λέγατε από το καλοκαίρι, θα σας έλεγα το κλήτος που ακούστηκε επειδή ενισχύθηκε με έμπειρους ποδοσφαιριστές και η Ανή επειδή έχει βαριά φανέλα. Σέβομαι την ιστορία της Ιαννής. Το Πρωτοχώρι έκανε γι' αυτό μια προσπάθεια, είναι πρώτο. Δεν έχει πείσει ακόμα, δεν έχει δείξει σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχω αναφέρει. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Τέσσερις ομάδες, πάμε για τις δύο θέσεις. Η ομάδα, σύμφωνα με τον προπονητή, πάντα σε συνεργασία με τον προπονητή, θα ενισχυθεί τον Ιανουάριο. Βρήκατε κάποιες θέσεις που πρέπει να τις συμπληρώσετε? Αυτό θα το συζητήσουμε με τον προπονητή τώρα στην διακοπή του πρωταθλήματος, 15 Δεκεμβρίου που τελειώνει ο πρώτος γύρος, και ό,τι ανάγκες έχουμε σε κάποιες θέσεις και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Πάρε, παίκτης και παράλληλα προπονητής σε τμήματα υποδομής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εδώ και 5 χρόνια περίπου ασχολούμαι με τους Δαναούς, την ομάδα των Δαναών, ως προπονητής και θα δούμε για το μέλλον. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Αν έπρεπε να επιλέξεις κάτι, εντάξει, φυσικά είσαι και μικρός ακόμα, τι θα επέλεγες στη θέση προπονητή? Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα να απαντήσω. Δεν έχω μέσα μου ώρες το σκέφτομαι κι εγώ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω. Μου προσφέρουν και τα δύο εξίσου χαρά. Το καθένα με το δικό του τρόπο. Το να ασχολείσαι με παιδιά είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και εγώ έχω τύχει να ασχολούμαι με παιδιά, με τα ίδια παιδιά εδώ και 5 χρόνια, μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, με τα οποία χαίρομαι να συνεργάζομαι. Σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις, αρκούν αυτές οι προπονήσεις? Φαντάζομαι για β' τοπικό πάνω από 3 προπονήσεις, 4 ενδεχομένως δεν πρέπει να κάνετε. Είναι αρκετές? Για τη Β' πιστεύω ότι είναι αρκετές. Κάνουμε 3 ή 4 προπονήσεις ανάλογα το παιχνίδι και την εβδομάδα. Πιστεύω ότι είναι αρκετές για το Β' τοπικό. Φέτος, ξανά στο Βατερό, τι σε έκανε και... Και επέστρεψα. Επέστρεψα. Σίγουρα ο πρώτος λόγος που επέστρεψαμε όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι ποδοσφαιριστές του Βατερού, που όπως είπε και ο πρόεδρος, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος είχε θέσει ως στόχο τα τελευταία χρόνια την επιστροφή των Βατεριωτών. Δεν μπορούσα να αρνηθώ αυτό το κάλεσμα. Πρώτον για τον πρόεδρο και δεύτερον γιατί συναντηθήκαμε με τους παιδικούς μου φίλους ξανά στην ομάδα του Βατερού, ώστε να παίξουμε μαζί μπάλα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Ήταν ο κύριος στόχος σας, ήταν τα παιδιά από το χωριό. Για να δημιουργήσετε μια οικογένεια, πάνω απ' όλα. Το καταφέρατε? Πιστεύω, ναι, Γιώργο. Πιστεύω, ναι, Γιώργο. Είμαι βαθιά τοπικιστής, άτομο που αγαπάω πολύ το χωριό μου, σε όλους τους τομείς. Και ήταν μια άποψη που την υπερασπίστηκα και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Και όχι εγώ και τα παιδιά που επέστρεψαν. Γύρισα στο σπίτι τους. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να γυρίσει στο σπίτι σου. Νίκο, δύσκολες εποχές και οικονομικά. Εντάξει, μια απάντηση. Δύσκολες ο καιρός, μάλλον για πρίγκιπες. Και γι' αυτό ίσως επιλέξετε και παιδιά να στηριχτείτε από το χωριό, να βοηθήσουν και αυτά με τον τρόπο τους, έτσι? Ακριβώς. Είναι δύσκολη καιρή. Προσπαθούμε να πάρουμε και κάποιοι, πήραμε και κάποιους ποδοσφαιριστές που πιστεύουμε ότι είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν να κάνουμε ένα σύνολο το οποίο να ταιριάζει, ένα μείγμα το οποίο να ταιριάξει για το χωριό μας. Είναι και δύσκολος όμιλος, άλλωστε. Δύσκολος όμιλος. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση μας. Καλέσατε την εκπομπή σας. Πάντα επιτυχίες. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να εκπληρώσω τους στόχους σας. Θα είμαστε εδώ για να
και μέσα στην περίοδο να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να καλωσορίσω στο στούντιο δύο παιδιά της Ελλήμιας, έναν της διοίκησης, τον Γενικό Γραμματέα, τον Νίκο τον Μανιάκα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Και τον Αντώνη τον Μανώλα, αρχηγός της ομάδας. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα σας. Να δούμε το βίντεο του αγώνα, να δούμε πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι χθες και θα είμαστε πάλι εδώ να μιλήσουμε. Να περάσουμε στο βίντεο. Έπαιζε Θανάση η Ελλήμια με τους πρωτοπόρους. Πρωτοπόρους, ναι, ισοβαθμούν με τον Ιορδαϊκό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα μας πούν τα παιδιά. Νωρίς μετά από φάουλ του Παπαδόπουλου, ο Τσικόπουλος ανοίγει το σκορ. Έστειλε την μπάλα πρώτα στο δεκάρι και μετά ιδανικό ξεκίνημα για την Ελλήμια. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, κατάφεραν όπως είπαμε, να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Για ένα ακόμα παιχνίδι ανέτρεψε το σκορ, έδειξε στοιχεία, είναι 7 ψυχοι φέτος, πολύ καλή ομάδα. Η Ελλήμια τουλάχιστον μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι προσπαθεί και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όντως ναι, ήταν στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας και πέρυσι και πρόπερσι τα πήγαινε περίφημα. Στη συνέχεια η ΑΕΚ είχε την υπεροχή, προσπάθησε να, εδώ και ο νέος προπονητής ο Μίμης ο Κουτσόνας, νέοι μπελάδες στο κεφάλι του, ως προχθές ποδοσφαιριστής, κάνει ένα νέο εγχείρημα, έδωσε και αυτό στη μάχη του μπάν. Η ΑΕΚ είχε την υπεροχή, η Ελλήμια προσπάθησε να διαφυλάξει και με τις αντιπιθέσεις, εδώ βλέπουμε αυτόν γκολ από τον Παπαδόπουλο, ένα αυτόν γκολ. Ήρθε η ισοφάριση 1-1 από τον Παπαδόπουλο. Μια που έχει και πολλούς τραυματισμούς, να πούμε. Πριν από λίγες αγωνιστικές είχε τραυματιστεί ο Χάρης ο Καραγιώργος, ο Χρήστος ο Καραγιώργος, έπειτα ο Παπαντονίου και τώρα σε αυτό το παιχνίδι νομίζω και ο Μαντζόλας είχε ένα πρόβλημα με την αυχένα, όχι τόσο σοβαρό, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να ευχηθούμε και περαστικά τον Μαντζόλα και από εδώ από την εκπομπή. Εδώ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία από την Ελλήνια με τον Τσικόπουλο να κάνει το 2-1. Τα πράγματα σίγουρα θα μπορεί να κυκλούσαν διαφορετικά. Είπαμε, έπαιζε με, έδωσε γήπεδο στην ΑΕΚ, αλλά έμεινε επικίνδυνες αντιπιθέσεις με τον γρήγορο αντιπιθετικό που έχει. Εδώ το πέναλτι το εκτέλεσε ο Τσολακίδης και έκανε το τελικό 1-2. Αποτέλεσμα που φέρνει πικρία στην ομάδα της Ελλήμιας όταν χάνει τον αγώνα με ένα αυτόν γκολ και με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αν μη τι άλλο, πικρία θα έχεις. Με δύο λόγια, πώς είδες το μάτσο της και με τα δικά σου τα μάτια? Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε χώρο στην ΑΕΚ. Βάλαμε πρώτο το γκολ και από εκεί προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ο Δημήτρης ο Κουτσόνας είναι ένας νέος προπονητής, μαθαίνει τώρα την ομάδα, οπότε ήθελε να διαφυλάξει πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα, γιατί η βαθμολογική μας κατάσταση δεν είναι αυτή που θα επέτρεπε να βγούμε έξω, να πετύχουν περισσότερα γκολ. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Να εμπιστεύεστε νέους προπονητές. Πριν είχατε τον Βαγγέλη τον Τζίδη, νέος προπονητής, και τώρα επίσης και ο Δημήτρης ο Κουτσόνας, και αυτός νέος ηλικιακά, τουλάχιστον είναι αρκετά νέοι, πρώτη φορά που αναλαμβάνουν ομάδα Α τοπικού. Και οι δύο, ο Τζίδης πέρσι ήταν στη Ροδιανή, φέτος στην Ελλήμια στο Α τοπικό. Ναι, ο στόχος μας είναι να δίνουμε βήμα και σε νέους προπονητές. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μικρά τα παιδιά. Έχουμε το βασικό κορμό που είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες που έχουμε και είναι σε θέση να βοηθήσουν νεότερους.
Να βάλουμε στη συζήτηση και τον Αντώνη. Καταρχήν, ποιος είναι ο Αντώνης Μανόλας? Πες μας λίγα λόγια τον εαυτό σου, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα, από πού ξεκίνησες? Καλησπέρα σας και πάλι. Να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση τη σημερινή. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής και κάτοικος του Κρόκου. Είμαι στην ομάδα 14-15 χρόνια. Βέβαια, με τις αλλαγές που είχε κατά καιρούς, ένα διάστημα την είχαν αναλάβει άτομα στην Ανοκόμιο που είχε και έδρα εκεί. Αλλά στην ομάδα αυτή είμαι γύρω στα 15 χρόνια. Μια ποδοσφαιρική ζωή είναι 15 χρόνια. Σχεδόν. Συγκεκριμένα ο Αντώνης ο Μανόλας δεν έφυγε ποτέ από το χωριό. Αυτό ξεκίνησε και είναι ακόμη εδώ. Σε αυτά τα 15 χρόνια τι κρατάς από αυτό το... Από αυτή τη θητεία στα 15 χρόνια, τι κρατάμε, τι κρατάς? Κοιτάξτε, στο ποδόσφαιρο είναι πολλές οι εμπειρίες. Άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές, τα συναισθήματα το ίδιο. Δύσκολα θα ξεχωρίσεις κάτι, γιατί και από έναν αγώνα που μπορεί να είναι ασήμαντος, τα συναισθήματα που μπορεί να προκληθούν μπορεί να είναι σημαντικά. Μια σημαντική στιγμή, ας πούμε, σε όλα αυτά τα χρόνια είναι η χρονιά που βγήκαμε από την Β' κατηγορία στην Α' σε εκείνα τα συναρπαστικά μπαράζ, τη σεζόν 7-8. Νίκο, ο φετινός στόχος έχει διαφοροποιηθεί από την έναρξη της σεζόν? Εγώ θα μιλήσω προσωπικά. Ο στόχος ξεκίνησε και παραμένει. Μπορεί να φαίνεται λίγο τοπικό, αλλά θέλουμε να ανεβούμε στη βαθμολογία, γιατί η ομάδα που έχουμε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το λέω, το πιστεύω και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ στο τέλος. Σας αγχώνει αυτό καθόλου όμως? Και τι φταίει? Πέρσι η ομάδα τα πήγαινε πολύ καλά. Τι άλλαξε φέτος, τόσο πολύ άλλαξε το ρόστερ? Η αλήθεια είναι ότι άλλαξε το ρόστερ. Έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίχτες, κυρίως μικρής ηλικίας, νεαρής ηλικίας. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε παιδιά και πράγματι φέτο έφυγαν 3 μικροί. 2 πήγανε στη Βέρεια, άντερ 20, και ένας πήγε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σίγουρα η ομάδα αποδυναμώνει. Είναι άλλοι 2, ο ένας έφυγε για δουλειά και ο άλλος είναι φοιτητής αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ βασικά στελέχη. Και το είπαμε πολλές φορές ότι τη διαφορά στα αυτά τα πρωταθλήματα, στα τοπικά, κάνουν οι καλοί μικροί. Αν έχεις καλούς μικρούς, μπορεί να έχεις έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά η διαφορά, επειδή έχουμε αυτό το σύστημα το να παίξουν 3 μικροί μέσα στην δεκάδα, τη διαφορά πιστεύω ότι την κάνουν οι μικροί. Ακριβώς, οι μικροί το κάνουν τη διαφορά και μάλιστα αυτοί που ήρθαν τώρα έχουν τα φόντα να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές. Απλώς θέλει πάρα πολύ χρόνο και επιμονή από τους ίδιους. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και τι περιμένεις στην εξέλιξη? Αυτό που περιμένω είναι αυτό που είχα κατά νου πριν ακόμη ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είδα ότι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν μαζεμένες σε 2-3 ομάδες, έχουν διασκορπιστεί λίγο και έχουν δυναμώσει και κάποιες άλλες ομάδες που δεν πρωταγωνιστούσαν πέρυσι. Είναι 7 με 8 ομάδες οι οποίες είναι σε θέση να χτυπήσουν ακόμη και το πρωτάθλημα. Φαβορί ποιο βλέπεις? Ποιες ομάδες, να μην πεις μία? Με αυτές τις ομάδες που παίξαμε, είδα είτε από φιλικά είτε στο πρωτάθλημα, πολύ δυνατή ομάδα έχει ο Ερδαϊκός και φυσικά είναι και η ΑΕΚ που πρωταγωνιστεί. Δεν έχω δει καθόλου τον Φούφα και είδα μόνο ένα παιχνίδι την Ακρινή. Θα τους δω την επόμενη αγωνιστική την Ακρινή. Αντώνη, αν δούμε τη βαθμολογία, η Ελλήμια είναι αρκετά χαμηλά. Φοβάστε ακόμα και ένα ενδεχόμενο η ομάδα να υποβιβαστεί? Πέφτουν 3 ομάδες. Είναι η Ελλάδα χαμηλά, είναι ο Τιτάν Σερβίων. Ακόμη και εσείς με 8 βαθμούς και το Βελβεντό, δύσκολο. Κοιτάξτε, δεν ξεκίνησαμε καλά φέτος. Προσπαθούμε να βρεθούμε ακόμη σαν ομάδα. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, είμαι βέβαιος 100% ότι η ομάδα θα ανακάμψει. Έχει το υλικό και έχει όλα τα φόντα ώστε να βελτιωθεί και να βρεθεί και πάλι στις θέσεις που την έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
Προσωπικά και πάλι θα το πω, το πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ο κόσμος τι λέει, η εξέδρα είναι κοντά στην ομάδα, δηλαδή επειδή δεν πάει καλά τώρα, ακούτε και κάποια σχόλια. Σίγουρα, ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο, σήμερα είσαι στα πάνω, αύριο μπορεί να ακούς άσχημα σχόλια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος, εντάξει, έχουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στηρίζει βέβαια. Υπάρχουν και οι γκρίνιες, είναι στο ποδόσφαιρο και αυτά. Δεν έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία χρόνια να είμαστε σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Και γι' αυτό και με την έλευση του καινούριου προπονητή, από κοινού θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε την ομάδα η οποία θα βρεθεί και πάλι στη θέση που της αρμόζει. Επηρεάζεστε εσείς από τα σχόλια του κόσμου, σας προβληματίζει? Νομίζω ότι εμείς οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές στο ποδοσφαιρικό τμήμα που μπορώ να μιλήσω, δεν επηρεαζόμαστε από εξωτερικούς παράγοντες και δεν θα έπρεπε να επηρεαστούμε. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους νέους παίκτες, ούτως ώστε για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι το καλό ποδόσφαιρο και οι υψηλές θέσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νίκο, η καιρή είναι δύσκολη οικονομικά. Το χωριό βοηθάει και από πού βρίσκεται τους σπόρους, γιατί είπαμε εδώ είναι δύσκολο να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας, πόσο μάλλον μια ομάδα, έτσι. Σίγουρα βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα. Καθημερινά είναι ένας στόχος, ένα μέλημα η εξοικονόμηση χρημάτων για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Έχουμε κατεβάσει φυσικά πάρα πολύ το budget του αγωνιστικού τμήματος. Ο κόσμος μπορώ να πω ότι είναι κοντά μας, μας βοηθάει. Είναι και μεγάλο το χωριό, έχουμε τη στήριξή του. Κάποιες φορές μπορεί να φαινόμαστε υπερβολικοί στο τι μπορούμε να βγούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε και την ανοχή από τη δική τους πλευρά, αλλά και εμείς είμαστε μετρημένοι και προσπαθούμε να κάνουμε τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ναι, γιατί χωρίς τη βοήθεια του κόσμου, κακά τα ψέματα, έτσι πως είναι οι εποχές, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Όχι, θέλουμε τη στήριξη και μπορώ να πω εκτός από την οικονομική στήριξη, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο την ηθική στήριξη. Και ιδίως αυτή την εποχή. Ιδίως αυτή την εποχή, πολύ περισσότερο, αλλά είμαι, βλέπετε, πολύ αισιόδοξο ότι είναι κάτι παροδικό και δεν, προσωπικά δεν αγχώνομαι καθόλου για τη θέση που βρισκόμαστε. Αντώνη, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Υπάρχει κάποια στιγμή της ποδοσφαιρικής σου καριέρας που θα ήθελες να ξεχάσεις και ποια δεν θέλεις να ξεχάσεις? Η μία που θα ήθελα να ξεχάσω είναι νοπή κιόλας, θα έλεγα, την περασμένη σεζόν, φτάνοντας στον ημιτελικό του κυπέλου που αποκλειστήκαμε από τον Ιωργαϊκό. Ήταν μια καλή ευκαιρία, ας πούμε, να είμαστε στον τελικό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Μας έμεινε η πικρή γεύση. Αυτή τη στιγμή, φυσικά, και ο καθένας θα ήθελε να την ξεχάσει. Η άλλη πάλι που δεν θα ήθελα να ξεχάσω είναι αυτή τη στιγμή της Ανόβου, εκείνη τη χρονιά, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και έμεινε στη μνήμη μας. Να πούμε και για το επόμενο παιχνίδι. Ακολουθεί πολύ δύσκολη αποστολή μέσα στην Ακρινή. Μια Ακρινή που προέρχεται και από ήττα, μάλιστα. Και τώρα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες. Και ίσως έχουμε και εκεί μια αλλαγή προπονητή. Δεν ξέρουμε. Σήμερα υπάρχει μια συνάντηση με τη διοίκηση ανάμεσα στη διοίκηση για τον κύριο Κοριαζίδη. Ένα σχόλιο λοιπόν για την επόμενη αγωνιστική. Κοιτάξτε, εμείς στη βαθμολογική θέση που βρισκόμαστε δεν έχουμε την πολυτέλεια να κοιτάμε παιχνίδια. Κατά κάποιο τρόπο, ας με επιτραπεί η έκφραση, αδιάφορα. Θα σε κάθε παιχνίδι πρέπει να πηγαίνουμε καταρχήν για να κερδίζουμε, αλλά αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Αυτό είναι το μέλημά μας και ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα, και το ίδιο θα κάνουμε και στην Ακρινή. Κύριε, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και κατά τη διάρκεια της σεζόν να προβάλλουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε θέμα θέλησετε να προβάλλετε και σαν ομάδα, να εκπληρώσετε όποιους στόχους έχετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ό,τι καλύτερο για την εκπομπή. Να είστε καλά. Ματιές στα σπορ, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πιστεύουμε να σας δώσαμε εικόνα από την κίνηση στα γήπεδα του νομού Κοζάνης. Θα είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε όλο ένα και περισσότερη ενημέρωση. Καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα.